centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Για ένα τέτοιο θέμα, στο οποίο βγαίνουμε και συζητάμε για να ξέρει και να γνωρίζει ο κόσμος από την αρχή ποια τροπή έχουν πάρει και ποια εξέλιξη τα πράγματα, ότι αυτό είναι ευνηδιασμός. Πάντως, τότε... σε σχέση με εσάς, ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι φύγατε καταευχαριστημένος από τη συνάντηση. Βεβαιότατα. Γιατί έχω και τους φίξατε και το χέρι. Γιατί... Άρα λοιπόν, προς τι όλα τα υπόλοιπα. Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου ότι όταν κάποιος με δέχεται για να κουβεντιάσω θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο και γενικότερα τους πολίτες της περιοχής. Και με δέχεται στο γραφείο του, πάντα έχω τη δυνατότητα και πρέπει να απλώσω το χέρι, γιατί δέχτηκε να κουβεντιάσω κάποια πράγματα και να σηκωθώ να φύγω. Αφού όμως έφυγα τόσο ικανοποιημένος, εσείς πώς εξηγείτε το περιστατικό και το γεγονός ότι από εκεί και έπειτα, αφού κάτι εμένα δεν μου έκατσε καλά, έψαξα να βρω στοιχεία, να βρω νούμερα, να βρω αριθμούς, για να δω αν όντως αυτή η επιχείρηση μπορεί να σταθεί στα πόδια του και σαν παράταξη. Σε αυτό το κομμάτι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συνέχιση του θέματος και συνέχιση της συνέντευξης με τον κύριο Κεπαψόγλου. Αύριο ο κύριος Κεπαψόγλου θα επεκταθεί περαιτέρω για αυτά τα ζητήματα. Όταν μιλάμε για νοικοκυριό και για σημάζεμα, το οποίο το τονίζει συνέχεια ο κύριος Κορετζίδης στο λόγο του, το νοικοκυριό και το σημάζεμα, για εσάς δηλαδή, όταν θα είσαστε δήμαρχος σε μια περιοχή και έχετε δομές όπως αυτές της Μακεδνός και τις αποβάλλετε από πάνω σας, γιατί δεν θέλετε καμία ευθύνη. Γιατί δεν θέλετε να εργαστείτε, γιατί δεν θέλετε να ασχοληθείτε με κάποια θέματα που φέρνουν ευνοή και ανάπτυξη σε ένα τόπο και τα δώσετε αυτά ή τα νοικιάσετε σε οποιονδήποτε. Αυτό θεωρείται ότι είναι νοικοκύρεμα και σημάζεμα σε ένα Δήμο. Εάν δηλαδή βγάλουμε όλες τις δομές από πάνω μας και μείνουμε σε ένα γραφείο να διαχειριζόμαστε την ευρύτερη γύρω περιοχή από το γραφείο μας και τους υπαλλήλους και το προσωπικό, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γενικό νοικοκύρεμα που γίνεται σε ένα Δήμο. Αλλά έχω να εκφράσω το εξής. Είναι τόσο μεγάλη αγάπη που έδειξε στο κομμάτι της Μακεδνός που θέλω να θέσω στον αέρα το ερώτημα, σαν δήμαρχος, αν είχε την περιέργεια και την ευαισθησία να ανεβεί στο χώρο το συγκεκριμένο του Λατομείου, να ζητήσει στοιχεία, να δει το χώρο, να δει τα μηχανήματα και να δει πραγματικά αυτό που πάει να διαχειριστεί, γιατί εδώ υπόθηκε και ένα πολύ μεγάλο ψέμα από το στόμα του κυρίου Δημάρχου. Μιλάει για μια οριστική απόφαση που πήρε το ΔΣ της Μακεδνός να πάει στην εκμίσθωση. Διαπεριφοράς, κύριε Νατσούλη, έγινε μια κουβέντα από το ΔΣ της Μακεδνός σε περίπτωση που δεν μπορεί ο Δήμος να χρηματοδοτήσει να λειτουργεί στο Λατομείο, να πάμε σε ένα νομικό σύμβουλο να κάνουμε μια διακήρυξη εφόσον πάμε σε εκμίσθωση τους όρους, να δούμε τους όρους και αν λοιπόν συμφωνούμε με τους όρους και δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε, τότε να πάμε για εκμίσθωση. Το είπα αυτό στον Δήμαρχο, γιατί το ανέφερε χθες ο κύριος Πέλκας. Και μάλιστα ο κύριος Πέλκας είπε ότι αν δεν είναι συμφέροντες κύριο Πέλκα, θα τον ψηφίσει. Εδώ όμως μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχει μια οριστική απόφαση τέλη Νοεμβρίου από το ΔΣ της Μακεδνός που είναι ψέματα, ότι εμείς πάμε τη συγκεκριμένη υποδομή σε εκμίσθωση. Εάν όλα αυτά είχαν δρομολογηθεί και είχαν γίνει κατά αυτόν τον τρόπο, αυτή τη στιγμή μπορεί να ήταν ήδη και τελειωμένο και να μην ήμασταν καν στις κουβέντες. Καταλάβατε, κύριε Νατσούλη, πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνω ότι θα έχει πολύ συνέχεια αυτό το θέμα και σήμερα μπαίνει και η νέα πρόταση και Παψόγλου, την οποία θέλω και γι' αυτό ένα κομμάτι σήμερα να το συζητήσω μαζί σας. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, το βρίσκετε με κάποιο ενδιαφέρον. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να αναφέρουμε εμείς οι δημοτικοί εκλεγμένοι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης στο όνομα του κυρίου και Παψόγλου να θυχτούμε πάλι. Αλλά δεν μπορεί να αναιρείς τις προσπάθειες και τους αγώνες ενός ανθρώπου και να εκτιμήσεις ότι ήταν κομμάτι και ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, ο κύριος Κεπαψόγλου, που κράτησε αυτή την επιχείρηση επί των ημερών του όσο ήταν διευθυντής εδώ υγιής. Πιανόμαστε όμως λοιπόν από συγκεκριμένες. Πιανόμαστε όμως από συγκεκριμένες ημερομηνίες και από συγκεκριμένους χρόνους που δεν υπήρχαν και έργα, ότι υπάρχει μια εικόνα των οικονομικών στοιχείων στο Δήμο Καστοριάς ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι έκλεισε και με ζημία. Ας πάρουμε λοιπόν από την έναρξή του, από κοινότητα ακόμη του συγκεκριμένου αυτού Λατομείου, μέχρι και το 2012-2014, αν θυμάμαι καλά, που υπήρχαν και έργα. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα λοιπόν των προγενέστερων ετών, να δούμε
υπήρχαν θετικά προσχήματα και είχε κλείσει θετικά ο ισολογισμός αυτού εδώ του λατομείου, γίνανε έργα από αυτό το λατομείο, βοηθήθηκε η περιοχή από αυτό το λατομείο. Αλλά εμείς τι μας βολεύει, όταν δεν θέλουμε να ασχοληθούμε, μας βολεύει να αρκεστούμε σε ένα κομμάτι οικονομικό το οποίο δεν μας έδειξε καλή εικόνα και σύμφωνα με αυτό να βαθίσουμε και να σερβίρουμε στον κόσμο το κερασάκι και να του πούμε: κοίτα, έχουμε εδώ μια εικόνα ότι αυτό γονάτισε, να βάγισε. Για τους δε προηγούμενους όμως, προηγούμενης πενταετίας που το παρέλαβε με χρέη, έστω και με χρέη αυτοί φρόντισαν και το κρατάγαν ανοιχτό. Εμείς το κλείσαμε. Αυτό έχω μόνο να πω. Και το λέει με πολύ μεγάλη αγανάκτηση αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε και εμείς αυτό το... Δυστυχώς δεν θα δούμε εμείς, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Πότε θα μπορέσουμε να ξαναδούμε και εμείς Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε και μια άποψη το ακριβώς τι γίνεται εκεί, εκτός αν, εκτός αν μαγνητοσκοπηθούν αυτά κόσμος, που θα γίνουν και σήμερα ο και να δοθούμε κάποιον τρόπο. Μόνο έτσι θα μπορεί να μάθει και να καταλάβει αν πραγματικά αυτών που τους άνοιξε η όρεξη να ενδιαφερθούν και να τρέψουν και να προσφέρουν γιατί εκλέχθηκαν και κάποιοι άνθρωποι τους πίστεψαν και τους έστειλαν εκεί, τότε θα φανεί αν όντως υπάρχει ενδιαφέρον κάποιοι να ασχοληθούν με κάποια θέματα σοβαρά και να λύσουν κάποια προβλήματα ή να βάλουν και αυτοί το λιθαράκι να πάει αυτός ο τόπος ένα βήμα μπροστά. Περιμένουμε λοιπόν με κάποιον τρόπο να δούμε αυτήν τη συνεδρίαση, να δούμε αυτές τις συνεδριάσεις γιατί έχουν αξία να τις βλέπει ο κόσμος πραγματικά. Όπως βέβαια υπάρχουν και οι πολλές απόψεις, μα έτσι χτίζεται και η δημοκρατία μας, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Να τονίσουμε κύριε Μόσχο, πιστεύουν ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να είναι επιχειρηματίας. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Παρατήρησα, κύριε Νατσούλη, παρατήρησα από το στόμα του Δημάρχου κλείνοντας να λέω ότι συμφωνεί με την κουβέντα του κυρίου Σαββόπουλου, συμφωνεί με την κουβέντα του κυρίου Γκολιόπουλου, διαφωνεί έτσι και αλλιώς εκ των προτέρων με τον κύριο Κεπατσόγλου. Αυτό ίσως είναι κάτι προσωπικό που θα μιλήσει για πολιτικό ατόπιμα. Πολιτικό ατόπιμα. Ναι, ναι, ναι. Για μένα ήταν λάθος έκφραση και λάθος τοποθέτηση το πολιτικό ατόπιμα. Το πρόσωπο ενός αιρετού, ο οποίος έχει αποδείξει τα χρόνια τα οποία διοικεί ένα Δήμο, αν πραγματικά κατόρθωσε το Δήμο του να τον κρατήσει σε μια πλήρη λειτουργικότητα και ανάπτυξη, και όχι εγώ προσωπικά, σαν κάτοικος της περιοχής, έναν πρότυπο Δήμο θα τον κοιτούσα όσο γίνεται πιο κοντά μου. Δεν θα κοιτούσα το Δήμο Τρικαίων αν είναι πρότυπος Δήμος, όταν δίπλα μου ακριβώς έχω Δήμο που μπορώ να το χαρακτηρίσω πρότυπο. Εντάξει, αλλά εφόσον συμφωνούμε και με άλλους αιρετούς εκλεγμένους της αντιπεριφέρειας και δημάρχους, γιατί λοιπόν πριν να φτάσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν έγινε από τον ίδιο το μέτωπο μία πρόταση, παιδιά, πριν να πάμε σε οτιδήποτε. Μήπως να κάτσουμε και στο τραπέζι να κάνουμε μια κουβέντα για τον καλό κοινό. Α, λέτε ότι αυτή η πρόταση τόπου. Και Παψόγλου θα έπρεπε να έρθει αρχικά από τον ίδιο τον κύριο Κορεντζίδη. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν, έχει πολύ υπόθεση. Κλείνοντας είπε ότι γνωρίζει ο κόσμος πραγματικά. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα αρχίσει να γνωρίζει πραγματικά. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρέμβαση. Και εγώ και να ευχηθώ, δεν ξέρω Χρήστο αν θα ξαναμιλήσουμε. Δεν ξέρω αν προκύψει κάτι, αν συζητηθεί το θέμα αυτό όλα... και έχουμε κάποια εξέλιξη, θα το συνεχίσουμε και εμείς φυσικά. Εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά ο κόσμος, να έχει πλήρη υγεία στο σπιτικό του, μακάρι. Γιατί τελικά όλα τα υπόλοιπα από ό,τι φαίνεται είναι αναλώσιμα πέραν της υγείας. Και θα τα πούμε. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.